Να με συγχωρήσουν οι κύριοι αντιστράτηγοι, ο κύριος Μαγκίδης, ο κύριος Λιοντάρης, αλλά έχουμε και εμείς στρατηγούς και αντιστράτηγους και στο μπάσκετ και μιλάω για τους προπονητές. Κυρίες και κύριοι, βραβείο στον καλύτερο προπονητή, Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Θα δούμε το βίντεο. Ήμασταν πολύ κλειδωμένοι για την εσύ, νομίζω ότι δεν πήραμε κάτι που μας άξιζε. Υπάρχει έτσι κάποια συνταγή που τους κάνεις καλύτερους? Εντάξει, το πιο βασικό πράγμα είναι να είσαι ειλικρινής και ευθύς μαζί με τους καλαθοσφαιριστές και να αντιλαμβάνομαι και αυτοί ότι όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιο τελευταίο λένε οι Αμερικάνοι ότι η άμυνα κερδίζει στα παιχνίδια και η επίθεση κόβει τα εισιτήρια. Εσύ τι βλέπεις? Κοιτάξτε, επειδή είμαι και εγώ λάτρης της αμυντικής σχολής, εμπνευστήκαμε μπάσκετ από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει εθνικές επιτυχίες πάντα ξεκινώντας από την άμυνα. Και ξέρω και εμένα, δικαιώ στο ειστέ μου, ότι για να μπορέσει να μπει κάποιο να αγωνιστεί, πρέπει να ξεκινήσει να σκέφτεται πρώτα από την άμυνα. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου προπονητές που με τίμησαν με την ψήφο τους και αντιπάλους. Θέλω να πω ότι ο Κύπριος προπονητής βελτιώνεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, παράδειγμα, τα τελευταία 10 χρόνια οι πλήστοι τίτλοι κερδίθηκαν από Κύπριους προπονητές. Αν και στη χώρα μας είχαμε πολύ καλούς και καταξιωμένους προπονητές από το εξωτερικό, που για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα και από αυτούς. Στη συνέχεια, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεραυνού, στο οποίο είμαι ευγνώμων, στην οικογένεια Παπαέλληνα, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο και ειδικά στον Πρόεδρο, τον κύριο Μπάρη Παπαέλληνα, που μου έδωσε την ευκαιρία αυτά τα δύο χρόνια να εργαστώ στην ομάδα, χωρίς καθόλου παρεμβολές, πράγμα που δεν είναι και τόσο εύκολο για Πρόεδρους, ούτως ώστε να μπορέσω να βγάλω αυτά που μπορώ στους καλαθοσφαιριστές και να έρθουν οι επιτυχίες. Τελειώνοντας, σε έναν παράληψη μου να μην πω στα άτομα που είδα δίπλα στην ομάδα, στον Άγγελο τον Παπαδημητρίου, στον συνεργάτη μου τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη και τον Αλέξη τον Ζαχαρίου, που αυτή η διάκριση ανήκει σε αυτούς, γιατί πολλές φορές ίσως δούλεψαν πιο πολλές ώρες και πιο σκληρά από μένα. Τέλος, στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι καλαθοσφαιριστές, αυτοί μας κάνουν μάγκες, έχουν δείξει συνέπεια κατά την περσινή χρονιά και τους αξίζουν τα καλύτερα. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη διάκριση στην οικογένειά μου, στους γονείς μου που είναι εδώ
και σίγουρα στη γυναίκα μου, που σίγουρα το επάγγελμά μας είναι απαιτητικό. Λείπουμε πολλές ώρες από το σπίτι, αλλά η στήριξη είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.